δύσκολες στιγμές. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στη θλίψη βυθισμένες σήμερα οι Σέρες, έτσι. Από χθες το μεσημέρι, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, έχει βυθιστεί στη θλίψη, έχουν βυθιστεί στη θλίψη οι Σέρες. Ολόκληρος ο νομός Σερών, αλλά και η χώρα ολόκληρη, από το τραγικό αυτό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στο ένατο δημοτικό σχολείο της πόλης των Σερών, με τον θάνατο ενός 11χρονου μαθητή, μετά από έκρηξη η οποία σημειώθηκε στο Λεβιδοστάσιο. Γινόντουσαν εργασίες το προηγούμενο διάστημα, ίσως και χθες το πρωί, γιατί οι πληροφορίες μέχρι και τώρα είναι συγκεκριμένες, αν όντως γινόντουσαν ή δεν έγιναν, γιατί πρέπει να απαντηθούν κάποια ερωτήματα τα οποία υπάρχουν από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα και τα οποία φαντάζομαι η έρευνα του εισαγγελέα και της αστυνομίας θα ρίξει φως. Έγινε μία έκρηξη στο Λέβητα, γινόντουσαν εργασίες αντικατάστασης του καυστήρα, ο οποίος λειτουργούσε με πετρέλαιο, με γεωθερμία. Είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σερών και στο 12ο, mm-hmm. πρόγραμμα γεωθερμίας μέσω ΕΣΠΑ είναι το πρόγραμμα αυτό. Mm-hmm. Έγινε η έκρηξη, έσπασε η πόρτα, εξφεντονίστηκε και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 11χρονος μαθητής. Δύο ακόμη μαθητές, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο, έτσι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά, είναι καλά τα άλλα. Ναι. Ο ένας έχει επιστρέψει στο σπίτι του, πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο δεύτερος προληπτικά βρίσκεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, φέρει κάταγμα στη μύτη. Βεβαίως τα ερωτήματα, όπως είπαμε, είναι πολλά και έχει ξεκινήσει από χθες ένα μπαλάκι ευθυνών. Αν δηλαδή ευθύνεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο Δήμος των Σερών. Ο οποίος δήλωσε όντως, Δημήτρη, ότι ήταν αντίθετος σε αυτές τις εργασίες. Ο διευθυντής δήλωσε στο Αθηνικό Μακεδονικό Πρακτορείο ότι ήταν αντίθετος με το χρόνο που γίνονται οι εργασίες. Mm-hmm. Ναι, ναι. Έλεγε ότι θα πρέπει να γίνουν όταν απουσιάζουν τα παιδιά από τη σχολική μονάδα. Μα έτσι θα μάλιστα έχει στείλει, είπε και συγκεκριμένα έγγραφα, εκεί που πρέπει. Ο Δήμος από την πλευρά του, ο Δήμαρχος ο κ. Τρισάφης, υποστηρίζει ότι ο Δήμος δεν έλαβε κανένα έγγραφο από πλευράς της διεύθυνσης του διευθυντή, από τον διευθυντή του ενάτου δημοτικού σχολείου της πόλης. Ναι, ναι. Τώρα αναμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα δείξει. Το μπαλάκι ευθυνών φεύγει από τον έναν στον άλλον. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα παιδί μόλις 11 ετών νεκρό, έτσι. Ακριβώς. Οι πληροφορίες μας λένε, Δέσποινα, ότι παρόμοιες εργασίες ήταν να γίνουν και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο των Σερών με τον καυστήρα, γιατί και εκεί έγινε αλλαγή του καυστήρα από πετρέλαιο σε γεωθερμία. Ναι, ναι. Ευτυχώς όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο, ευτυχώς. Ναι, φαντάζομαι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γινόταν αν σε περίπτωση η πρόβα αυτή με τον καυστήρα γινότανε κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, δηλαδή με περισσότερα παιδιά. Γιατί ήταν κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, έτσι. Του ολοήμερου. Πάλι είναι θέμα, πάλι είναι σοβαρό ζήτημα. Φαντάζομαι τι θα γινόταν αν λειτουργούσαν όλες τις σχολικές αίθουσες και ήταν όλα τα παιδιά εκεί. Και βέβαια το θέμα είναι, αυτές οι εργασίες δεν θα έπρεπε να γίνουν το Σάββατο, την Κυριακή, γιατί έχει υποθεί ότι ήταν να έρθει το Σάββατο ο μηχανικός για να το ελέγξει και δεν ήρθε. Το καλοκαίρι, 3 μήνες τα σχολεία, δόξα τω Θεώ, είναι κλειστά. Όλοι αυτό σκεφτήκαμε, τους καλοκαιρινούς μήνες, Δημήτρη μου, αυτό σκεφτήκαμε αμέσως όλοι. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει νωρίτερα, θα μπορούσαν σε κάποια αργία. Μεσολάβησε 28 Οκτωβρίου, ήταν κλειστό το σχολείο. Σαββατοκύριακο υπήρχαν μέρες. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος λέει ότι στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με την ανάδοχο εταιρεία βάζουν το ζήτημα ότι θα πρέπει οι εργασίες να γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου. Αυτά υποστηρίζει ο Δήμαρχος. Βέβαια υπάρχει το ζήτημα, το ερώτημα, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου γνώριζαν. Ο Δήμαρχος λέει δεν γνωρίζαμε ότι ο εργολάβος θα ήταν μέσα στο σχολείο για να πραγματοποιήσει τις εργασίες. Όλα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη, στις αρχές. Στους γονείς του παιδιού. Βεβαίως. Γιατί στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν ξέρουν θα να επιστρέψουν
Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Φαντάζομαι σήμερα... όλα τα παιδάκια σε κατάσταση σοκ χθες. Πρέπει να εκτυλίχθηκαν σκηνές. Έχουμε εικόνες και ήμασταν και αυτοί κοεσμάρτυρες. Την ώρα που έγινε το σήμα, γιατί το μεσημέρι ήμουνα στο δίκτυο, ναι, στον τηλεοπτικό σταθμό. Ναι. Βγήκαμε μαζί με τη συνάδελφο να δούμε το τι ακριβώς είχε συμβεί με τη βαΐα στο... γιατί ακούγαμε σιρήνες. Φτάσαμε πολύ γρήγορα, γιατί η απόσταση είναι 10 βήματα. Σήμερα αυτό. Χθες. Α, μιλάς για χθες, την ώρα του περιστατικού. Ναι. Ακούσαμε το διευθυντή με μία φωνή, με μία κραυγή να λέει «Πού είναι ο μηχανικός, πού είναι ο εργολάβος». Στα καπάκια ο... Συγγνώμη για την αργό. Στα καπάκια ο δάσκαλος, ναι, να του λέει ότι πρέπει να υπάρχει παιδί το οποίο είναι νεκρό. Στις 2:30 εκεί, στα 5 λεπτά, 2:30 έγινε το περιστατικό, στα 25. Και να λέει, τι είναι αυτά που μου λέτε, νεκρός, αν είναι δυνατόν, για όνομα του Θεού. Και να ακούς παραδίπλα ένα παιδάκι να λέει στη μητέρα του, δηλαδή, είναι νεκρός, γιατί ανέφερε και το όνομα του παιδιού. Χριστέ μου. Ο μαθητής είναι νεκρός. Παίζαν πριν από λίγο μαζί αυτά τα παιδάκια. Ήταν ο συμμαθητής τους. Από τα νήπια ενδεχομένως. Τόσα χρόνια στο δημοτικό είναι πραγματικά, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα παιδιά. Και τα σχολεία κλειστά σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, σε όλο το Δήμο των Σερών. Παίζαν τα παιδάκια στο πίσω μέρος της αυλής, γιατί είχαν διάλειμμα και πίσω υπήρχε το στέγαστρο. Και μα παραδίπλα πάντα, ήταν το λεβιτοστάσιο που έγινε το... Και έπειτα λες για άτυχη στιγμή ή κακιά ώρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Δημήτρη μου, νομίζω ότι το ίδιο νιώθεις και εσύ. Ναι, ήταν η κακιά ώρα. Ενδεχομένως το παιδάκι την ώρα της έκρηξης θα μπορούσε να ήταν κάπου αλλού, να μην βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο, να ήταν έστω και ένα μέτρο πιο δεξιά, πιο αριστερά, ώστε να αποφύγει την πόρτα που το χτύπησε. Αλλά αναρωτιέσαι, δεν υπάρχει ευθύνη για το σχολείο, για το Δήμο, για το κράτος, κρατική αναλγησία. Τα αποτελέσματα τραγικά. Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Στην τελική η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, προσπαθούμε, ακούμε, βρίσκουν τρόπους να κάνουν αυτό, να κάνουν εκείνο. Ο έλεγχος των συνθηκών υγιεινής, ασφαλείας στα σχολεία, Δημήτρη. Ποιανού δουλειά είναι τελικά, δικιά μας των γονιών. Κάποιος ευθύνεται και όλο αυτό το οποίο είπαν τόσο και από το Δήμο, τόσο και από την κυβέρνηση, ακούσαμε και χθες δηλώσεις του κυρίου Πέτρα και της κυρίας Κεραμέως, σήμερα και του κυρίου Βορύδη, ότι θα αποδοθούν ευθύνες για το ποιος ευθύνεται για το δυστύχημα. Να σου πω ότι σήμερα το πρωί γονείς αλλά και σεραίοι και σεραίες βρέθηκαν έξω από το σχολείο, αφήσαν ένα λευκό λουλούδι στη μνήμη του 11χρονου και οι πληροφορίες μας λένε ότι το απόγευμα ίσως στις 4 ώρα είναι να γίνει και η κηδεία, να τελεστεί εξόδιος ακολουθία. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Ήταν από τις δύσκολες, από τις πολύ δραματικές, τραγικές ειδήσεις, έτσι που δύσκολα τις μπορείς να τις διαχειριστείς. Πόσο μάλλον και εσείς που είστε εκεί στο σημείο. Καλή δύναμη εύχομαι και αν χρειαστεί οτιδήποτε, τα λέμε. Σε ευχαριστώ θερμά, είμαστε Δημήτρη. Πηγαίνει, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ.